Μετά την τεράστια ρωσική επίθεση με ντρόουν και πυράβλου σε ολόκληρη την Ουκρανία, οι Ουκρανικές δυνάμεις αναφέρουν ότι αναχέτησαν έναν άνευ προηγουμένου αριθμό ρωσικών πυράβλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων UAV. Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε ότι αυτή η μαζική επίθεση στόχευε συγκεκριμένα τη ζωτική σημασία ενεργειακή υποδομή της χώρας, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό 109 UAV καμικάζι Shahed και 127 πυράβλων διαφόρων τύπων. Παρά τη μεγάλη επίθεση, οι Ουκρανικές μονάδες αεράμυνας αναφέρουν ότι εξουδετέρωσαν συνολικά 201 εναέριους στόχους. Σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, αναχαιτίστηκαν 99 UAV Shahed, 99 πύραυλοι KH-101 Calibr και KH-59, ένας υπερηχητικός πύραυλος KH-47M2 Kinzhal, ένας βαλιστικός πύραυλος Iskander-M KN-23 και ένας πύραυλος Cruise KH-22. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Δημήτρο Κουλέμπα, εξέφρασε την έντονη καταδίκη των επιθέσεων της Ρωσίας μέσω δημοσίευσής του στο Twitter, τονίζοντας ότι οι ρωσικές επιθέσεις δεν έχουν καμία δικαιολογία. Πρέπει να καταδικαστούν στεναρά και να αντιμετωπιστούν με απτή δράση από τη διεθνή κοινότητα. Στη δημοσίευσή του περιέλαμβανε και μία φωτογραφία όπου ζητά δύο άμεσες αποφάσεις από τη διεθνή κοινότητα ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Η πρώτη αφορά στην ανάγκη παροχής άδειας για χρήση δυτικών όπλων μεγάλου βεληνικούς κατά της Ρωσίας και η δεύτερη στην κατάρριψη των ρωσικών πυράβλων και ντρόουν που πετούν κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ από δυτικά συστήματα αεράμυνας εντός των εδαφών της συμμαχίας. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας, nemeshd.gr.